Κυρία Καράνταγλη, το περιστατικό, το δικό σας τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τον Απρίλιο, 26 Απριλίου του 2022, αν δεν κάνω λάθος. Θέλω λίγο να τα πάρουμε από την αρχή. Και γιατί το λέω αυτό. Ακόμα και για εμάς τους δημοσιογράφους, πολλές φορές ένα εργατικό ατύχημα, ένα εργατικό δυστύχημα είναι ένα ρεπορτάζ που παίζει σε ένα δελτίο ειδήσεων. Οι τηλεθεατές πληροφορούνται και σοκάρονται με αυτά τα περιστατικά. Κανείς όμως δεν μπορεί να φανταστεί τι είναι αυτό που ακολουθεί στο σπίτι της κάθε οικογένειας, όχι μόνο συναισθηματικά, όχι μόνο ότι πρέπει να διαχειριστείτε ένα πένθος και να δώσετε απαντήσεις σε ένα έφηβο κορίτσι που έχει μείνει πίσω μαζί σας, αλλά και για να φτάσετε στην δικαίωση. Και θέλω αρχικά να πάμε στο κομμάτι το συναισθηματικό. Πόσο βαρύ είναι ένα τέτοιο περιστατικό. Ξεκινάτε το πρωί να πάτε στη δουλειά σας και εσείς και ο σύζυγός σας. Τα συναισθήματα είναι περίεργα. Υπάρχουν διάφορα συναισθήματα. Υπάρχει ο πόνος, υπάρχει η αγανάκτηση, υπάρχει το πένθος μέσα, υπάρχει ένα γιατί. Γιατί στο δικό μου σπίτι, γιατί δεν προστατεύτηκε ο άντρας μου. Πριν γίνουν αυτά τα εργατικά ατυχήματα, τι έλεγχος υπήρχανε, τι μέτρα ασφαλείας υπήρχανε, για να μην θρυνεί τώρα η οικογένειά μου, αλλά και η οικογένεια, πάρα πολλές οικογένειες. Κυρία Καράνταγλη, ο σύζυγός σας ήταν ένας πολύ νέος άνθρωπος. Βεβαίως. Ήταν στην φάση που στήριζε με την καθημερινότητά του και με την εργασία του την οικογένειά του. Γνωρίζω ότι... Ήταν πολύ αξιόλογος. Γνωρίζω ότι πέρα από ένας αξιόλογος άνθρωπος ήταν και ένας εξαιρετικός πατέρας. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο τίμημα για εσάς να αντικαταστήσετε και τον πατέρα τώρα απέναντι στο κορίτσι σας. Βεβαίως. Πώς διαχειρίζεται μία μάνα αυτό και πώς εξηγεί σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έχασε την ζωή του εν ώρα εργασίας. Δεν ήταν μια ασθένεια, δεν ήταν ένα τροχαίο που έτρεχε και σκοτώθηκε. Ήταν στη δουλειά του. Όλοι μας το πρωί ξυπνάμε και πάμε στη δουλειά μας. Έτσι ακριβώς. Πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστείς ένα παιδί που προπαντός είναι τώρα στην εφηβεία. Πρέπει να διαχειριστείς καταρχήν τον εαυτό σου, το πένθος σου και την απώλεια. Και μετά ξεκινάς να διαχειριστείς ένα παιδί στην εφηβεία. Εκεί που είναι το κράτος για να στηρίξει αυτές τις οικογένειες. Και ψυχολογικά και κοινωνικά έμεινα μόνη να προσπαθώ να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Νιώθετε ακόμα μόνη σε αυτή την προσπάθεια για να δικαιωθεί η μνήμη του συζύγου σας ή θεωρείτε ότι υπάρχουν φορείς που μπορούν να σας βοηθήσουν? Βεβαίως όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι διαρκώς καθημερινά έχουμε και νέα περιστατικά, άρα δεν μπορούν να ασχοληθούν αποκλειστικά με τη δική σας τραγωδία που κανείς δεν την αμφισβητεί. Ναι, νιώθω μόνη. Νιώθω μόνη ότι τον αγώνα μου το κάνω μόνη μου. Και θα τον κάνω και θα τον συνεχίσω για τη δικαίωση του συζύγου μου. Θέλω λίγο να μου περιγράψετε τους μήνες που ακολουθούν. Και να πρέπει να διαχειριστείτε το πένθος σας και την ίδια ώρα να πρέπει να συλλέξετε και στοιχεία για αυτό που θέλετε να ξεχάσετε. Θέλω να πω ότι όλα γίνονται σε αργούς ρυθμούς. Αυτό είναι επώδυνο για μένα, γιατί εκεί που πάω και δίνω μία κατάθεση, ξεκινάει μετά από λίγους μήνες ξανά κατάθεση. Δηλαδή δεν γίνονται μαζικά όλα. Και ξεκινάει ένας πάλι μικρός θάνατος. Αλλά σας καλούν διαρκώς να θυμάστε αυτό που Βεβαίως. Προσπαθείτε να ξεχάσετε. Βεβαίως, ναι. Ένα μικρό παιδί πώς μπορεί να διαχειριστεί αυτή την απώλεια με αυτόν τον τρόπο? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Προσπαθούμε μεταξύ μας και με κάποιον ειδικό, για να μπορέσει το παιδί να ισορροπηθεί και να... Του λείπει πάρα πολύ ο πατέρας του. Και να του εξηγήσεις για ποιο λόγο έχει φύγει από τη ζωή και πώς έφυγε. Αυτό είναι το δύσκολο. Mm-hmm. Δεν είναι το δύσκολο να του πεις ότι λείπει ο μπαμπάς. Το δύσκολο είναι πώς έφυγε. Και τι αγώνας γίνεται για να δικαιωθεί.
και η μνήμη του πατέρα, αλλά να δικαιωθεί και το παιδί του, να καταλάβει ότι πραγματικά δώσαμε ένα αγώνα για το πατέρα του. Είναι ένα προσωπικό στοίχημα για σας η δικαίωση της μνήμης του συζύγου σας. Ναι, είναι ένα προσωπικό στοίχημα. Επειδή έχουμε μιλήσει αρκετά λίγο πριν κάνουμε αυτή την εκπομπή και όλες τις προηγούμενες ημέρες, ελπίζετε ότι μπορεί να δικαιωθεί η μνήμη. Βεβαίως, ένας άνθρωπος που φεύγει δεν επιστρέφει και αυτό είναι το μεγαλύτερο. Βέβαια. Όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μένουν πίσω. Εσείς, ένα κορίτσι και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα συγγενικά πρόσωπα. Γονείς, αδέλφια, δεν πρέπει να ξεχνάμε την οικογένεια βέβαια. Του συζύγου σας που βιώνουν ακριβώς τον ίδιο πόνο που βιώνετε και εσείς. Και ειδικά ο πόνος της μητέρας είναι ένας τεράστιος πόνος και ο πόνος του πατέρα που καλούνται σε αυτήν την ηλικία να αποχαιρετήσουν το παιδί τους που πολύ πάρα απλά πολύ ξύπνησε δύσκολο. Το πρωί για να πάει στη δουλειά του. Πολύ δύσκολο. Τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα, βρίσκετε πόρτες ανοιχτές? Πόρτες ανοιχτές μόνο τις χτυπάω εγώ. Δεν υπάρχουν κάποιοι που να μας προσεγγίζουν από την αρχή να λένε ότι και ψυχολογική υποστήριξη και ηθική υποστήριξη και όλη αυτή η γραφειοκρατία να είναι εύκολο για να προχωρήσουμε. Όλες τις πόρτες τις χτύπησα εγώ και τις επιθεώρησης εργασίας για να ενημερωθώ, γιατί δεν είχα ενημέρωση από πουθενά πώς έγινε το εργατικό ατύχημα του συζύγου μου, και με επικοινωνία στην αστυνομία, μέχρι να δώσω κατάθεση, όλα πάνε πάρα πολύ αργά. Πάντως ξέρω ότι το εργατικό κέντρο του Ηρακλείου από την πρώτη στιγμή βρέθηκε εκεί και έκανε τις πρώτες έτσι, παρεμβάσεις. Όμως θα μου πείτε ότι και ένα εργατικό κέντρο από μόνο του δεν μπορεί να βοηθήσει αν δεν υπάρχει ένας επίσημος φορέας που να συντονίζεται από την Αθήνα και να μπορεί να διαχειριστεί αυτές τις περιπτώσεις. Τι μέρημνα υπάρχει για εσάς τις οικογένειες που χάνετε τους δικούς σας ανθρώπους από την επίσημη πολιτεία, δεν αναφέρομαι από το εργατικό κέντρο? Καμία. Δυστυχώς καμία. Δηλαδή να σας το πω πολύ απλά. Ναι. Πριν τον θάνατο του συζύγου σας, πριν από αυτόν τον τραγικό θάνατο του συζύγου σας, στο σπίτι σας έμπαιναν δύο μισθοί. Ναι. Τώρα μπαίνει ένας μισθός. Ένας μισθός. Και συγγνώμη που το πάω λίγο έτσι πρακτικά, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει πίσω ένα παιδί, το οικονομικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό για την επιβίωση αυτού του παιδιού και για την εξέλιξή του. Mm-hmm. Άρα δεν υπάρχει μία μέρημνα από την επίσημη πολιτεία που θα μπορούσε να καλυφθεί αυτή η απώλεια, η οικονομική απώλεια από τον άνθρωπο που φεύγει. Γιατί διαφορετικά τα βγάζει μια οικογένεια με δύο μισθούς και διαφορετικά μια οικογένεια με έναν μισθό. Όχι, καμία. Ό,τι στήριξη υπάρχει, υπάρχει από την εργασία μου. Εκεί στηρίζομαι. Και από τους ανθρώπους που βρίσκομαι σε μια εταιρεία. Αυτή η στήριξη έχω. Κυρία Καράνταγλη, αυτό σας κάνει να νιώθετε ακόμα πιο μόνοι σε αυτήν την προσπάθεια. Δηλαδή ότι ξαφνικά χάσατε τον άνθρωπό σας, χάσατε το στήριγμά σας, χάνετε όμως και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για να γίνει καλύτερη η καθημερινότητά σας. Περισσότερο η καθημερινότητα του παιδιού. Αυτό εννοώ, καθημερινότητα σε πληθυντικό, αναφέρομαι στην οικογένειά. Καθημερινότητα του παιδιού. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά αυτό που με αυτή τη στιγμή που είναι πρωτεύον για μένα είναι η δικαίωση του συζύγου μου. Αυτό είναι πρωτεύον για μένα. Όταν μιλήσαμε για τον φίτε στην εκπομπή, μου είχατε πει ότι ακόμη κι αν ζούσε ο σύζυγός μου, θα ήθελε να το κάνω αυτό. Βεβαίως θα ήθελα να το κάνω. Το να βγείτε δημοσίως στην τηλεόραση, και αυτό θέλει ένα τεράστιο σθένος, γιατί είναι πολύ νοπό ακόμα το πένθος σας. Είναι λίγοι μήνες από τότε που χάσατε το σύζυγό σας. Βγαίνετε στην τηλεόραση και θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα. Ποιο είναι αυτό το μήνυμα προς τις οικογένειες που μπορεί να βιώνουν τον ίδιο εφιάλτη που βιώνετε εσείς? Αν συμβαίνει κάποιο εργατικό ατύχημα, να πατήσουν γερά στα πόδια τους, να ζουν το πένθος μέσα τους και να ζητάνε δικαιοσύνη. Αυτό έχω να πω. Κύριε Βοριά, γνωρίζω ότι από την πρώτη στιγμή και εσείς και ο κύριος Γωνιανάκης είχατε
ενημέρωση αυτό το περιστατικό. Είδαμε και το συνδικάτο των οικοδόμων, τον κύριο Γωνιανάκη, να μιλάει στο ρεπορτάζ. Θέλετε λίγο να μου πείτε τα χαρακτηριστικά αυτής της τραγωδίας. Και βεβαίως θα πάμε μετά και στον κύριο Γωνιανάκη να μας τα περιγράψει. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η τραγωδία δεν είναι τυχαία, γιατί μας αγγίζει και σε προσωπικό επίπεδο. Ξέρετε, πολλές φορές τρέχουμε στα εργατικά ατυχήματα και καμιά φορά διαπιστώνουμε ότι αυτοί που έχουν φύγει από τη ζωή ήταν και μέχρι χθες γνωστοί, φίλοι. Και σε αυτή την περίπτωση, ξέρει και η σύζυγος του απεθανόντα ότι είχαμε μια σχέση και οικογενειακή και με τον αδελφό της, φίλος είμαστε. Άρα καταλαβαίνετε ότι και εμείς συναισθηματικά κλονιζόμαστε όταν βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό όμως που θα τονίσω για άλλη μια φορά είναι ότι δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι τραβάνε ένα γολγοθά. Τραβάνε ένα γολγοθά για το αυτονόητρο. Να καταλάβετε, μια από τις αιτίες που δεν αναφερθήκαμε στο πρώτο κομμάτι, γιατί δεν δηλώνονται τα εργατικά ατυχήματα, έχουμε φτάσει, ενώ πρέπει να προηγούνται ο νομοθέτης, και το σκεπτικό είναι ότι τα εργατικά ατυχήματα σε όλη την έμφαση πρέπει να προηγούνται. Το ξέρω ότι κάνει το τοπικό ΕΦΚΑ πάνω από ένα, πολλές φορές, μήνες να εγκρίνει το εργατικό ατύχημα. Το ξέρετε ότι πολλοί πάνε σε αποκαταστάσεις σοβαρές με έξοδα, με ίδια έξοδα που δεν μπορούν, δηλαδή ούτε τα στοιχειώδη δεν γίνονται σε αυτό το κράτος, κύριε Δασκαλάκη. Αυτή η μάνα τώρα, η χείρα, η μάνα που έχασε τον άνθρωπό της, ανεβαίνει ένα γολγοθά μόνη της. Και δεν είναι μόνο ότι έχασε ένα μισθό. Είναι ότι με τον ένα μισθό θα πρέπει να μπει σε ένα γολγοθά οικονομικό, να διεκδικήσει το αυτονόητο, να τρέχει για χρόνια έτσι όπως λειτουργεί και η καθυστέρηση των δικαστηρίων, σε έξοδα, σε αγώνες, για να καταλήξει ένα αποτέλεσμα. Γιατί? Ενώ είναι πασιφανές τα θέματα. Έτσι ακριβώς. Κύριε Γωνιανάκη, πέρα από την καταγραφή, το Συνδικάτο των Οικοδόμων πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτές τις περιπτώσεις, συναισθηματικά, κοινωνικά, ηθικά? Να σας πω, εμείς δίνουμε όλες τις δυνάμεις μας για όλα αυτά τα τραγικά περιστατικά, είτε ατυχήματα είτε δυστυχήματα που είναι πιο τραγικά για τις οικογένειες των εργαζομένων. Γιατί όπως αυτό που είπα και στο ρεπορτάζ, είναι το σύστημά μας είναι πάνω απ' όλα η ζωή του εργαζόμενου να γεννάει γερό στο σπίτι του. Και ειδικότερα σε συνθήκες εντατικοποίησης, και το λέμε αυτό, αλλά και ευθυνών. Γιατί υπάρχουν ευθύνες. Ειδικότερα σε όλα τα εργατικά δυστυχήματα και όλα τα ατυχήματα. Εδώ να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, με δυστύχημα που είχαμε στο νομό Ηρακλείου το 2014, εκδικάστηκε το ατύχημα, το δυστύχημα τώρα, το 22, 8 χρόνια μετά. Mm-hmm. Που και εκεί είχα μια οικογένεια που έμεινε η σύζυγος με ένα κοριτσάκι 3 χρονών. Μικρό και μετανάστρια. Δηλαδή, πραγματικά, και από την άλλη, βλέπουμε τη κυβέρνηση και την ανεξάρτητη δικαιοσύνη πριν ένα μήνα. Πριν καν αναγγελθεί απεργία, να βγαίνει παράνομη και καταχρηστική. Δηλαδή την γρηγοράδα που είχε ο κρατικός μηχανισμός να λειτουργήσει, αλλά όταν αφορά τους εργαζόμενους, πραγματικά η κολυσιεργία, η υποστελέχωση, το ελλιπές νομικό περιβάλλον που υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά και τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα, είναι αυτό ο νόμος, να σας πω το προηγούμενο νόμο ασφαλιστικό που λέει για τις συντάξεις χειρίας, αν κάτω από τα 50 για 3 χρόνια προσωρινά. Λες και ο άλλος θα λείπει για 3 χρόνια και μπορεί μια οικογένεια να ανταπεξέλθει με τον έναν γονιό. Ή να πούμε, σήμερα έγινε περάτηση στη Βουλή από το Κομμουνιστικό Κόμμα για ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα που έγινε στην Αθήνα σε μεγάλο πολυκατάστημα με 3 εργαζόμενους. Που η επιχείρηση έβγαζε ότι απλώς ελαφρύς τραυματισμός και από ό,τι μαθαίνουμε οι εργαζόμενοι είναι με χειρουργία, κατάγματα, δηλαδή σοβαρά. Και ουσιαστικά η απάντηση του υφυπουργού της κυβέρνησης ήταν τι να κάνουμε, αυτά έχει η πανεκκίνηση της οικονομίας. Μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο ξανά στην κυρία Καράνταγκ. Κυρία Καράνταγκ, θα σας γυρίσω πάλι πίσω, παρόλο που δεν θέλω να σας προκαλέσω έτσι μια συναισθηματική φόρτιση, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το ερώτημα. Τα πρώτα λεπτά αυτής της τραγωδίας, μετά από πόση ώρα εσείς ενημερωθήκατε? Υπήρξε κάποιος επίσημος φορέας να σας ενημερώσει, ή απλά πήγατε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και σας είπαν ότι ο σύζυγός σας είναι νεκρός? Αυτό ακριβώς. Δεν υπήρχε κανένας φορέας, ούτε από τον εργοδότη του, ούτε κάποιος φορέας να μας πει ότι υπήρχε ένα εργατικό ατύχημα. Ενημερωθήκαμε από συγγενή ότι έπρεπε να μεταβούμε στο Παγνί, γιατί υπήρχε ένας τραυματισμός. Από συγγενή δικό σας? Από δικό μας συγγενή. Mm-hmm. Το σύζυγό μου το συγγενή. Ναι, ναι. Ότι έπρεπε να μεταβούμε στο Παγνί, γιατί υπήρχε ένα σοβαρό ατύχημα του σύζυγού μου. Επειδή ξέρω ότι σε τέτοιες εργασίες είναι λυπή τα μέτρα προστασίας.
Δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας. Αμέσως το μυαλό μου πήγε στο κακό. Mm-hmm. Περίμενα τα χειρότερα. Ξέρω πώς λειτουργούν αυτές οι εργασίες. Δεν γίνεται έλεγχος στη μαύρη αγορά. Τα ξέρουμε πολύ καλά. Όλα κρύβονται κάτω από ένα χαλί. Στο Παγνί μου το ανακοινώσανε. Το γεγονός του σύγου μου. Σας ανακοίνωσαν ότι απλά έπεσε από στο κενό και βρήκε τραγικό θάνατο. Δεν σας είπαν, όχι, δεν σας έδωσαν στοιχεία για τις συνθήκες, όχι, αυτού καθόλου, του δυστυχήματος. Απλά μου είπανε ότι δυστυχώς ο σύζυγός σας είναι νεκρός. Αυτό μόνο. Αυτό που προκαλεί αρκετά ερωτηματικά είναι ότι και το έχετε ζητήσει εσείς, το σκέφτεστε εσείς, θέλετε να αναλάβετε ως άνθρωπος που βιώνει αυτή την απίστευτη τραγωδία, μία πρωτοβουλία θα μπορούσατε να μας την ανακοινώσετε, τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε. Πώς μπορείτε να ενώσετε δυνάμεις όλοι οι άνθρωποι που παρουσιάζετε και ζείτε παρόμοιες καταστάσεις. Ναι, θα θέλαμε να κάνουμε, το σκεφτόμαστε, για ανθρώπους που έχουν χάσει. Γιατί δεν υπάρχουν μόνο γυναίκες οι οποίοι έχουν χάσει τους σύζυγους, υπάρχουν και άντρες. Βεβαίως. Που έχουν χάσει σε εργατικά ατυχήματα τις σύζυγους. Θέλαμε να κάνουμε ένα σύλλογο μη κερδοσκοπικό για να στηριζόμαστε όλοι μαζί και να προχωράμε όλοι μαζί. Τώρα, ας πούμε, ακούσατε την περίπτωση του Μανώλη του Αφράτη από το Ρέθυμνο, το τι έχει κάνει ο αδελφός του. Πόσο διαφορετικό θα ήταν για όλους εσάς να μπορείτε να ανταλλάζετε απόψεις και γιατί όχι να έχετε και μία κοινή νομική παρουσία με ειδικούς νομικούς που ειδικεύονται πάνω σε αυτές τις περιπτώσεις, με τη βοήθεια των οικοδόμων, με τη βοήθεια των εργατικών κέντρων. Βεβαίως. Νομίζω, κύριε Βοριά, ότι αυτό είναι μια εξαιρετική πρόταση που θα μπορούσε να γίνει και πρωτοποριακά στην Κρήτη. Ένας επίσημος φορέας σύλλογος στήριξης ανθρώπων, συγγενών θυμάτων σε εργατικά δυστυχήματα, όπως έχει γίνει κάτι αντίστοιχο με τα τροχαία δυστυχήματα. Πράγματι, θα ήταν πολύ καλό, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι στην αρχή, πάνω στον πόνο τους, στην άγνοιά τους, προσφεύγουν και σε λάθος ανθρώπους, παίρνουν λάθος συμβουλές, με αποτέλεσμα να χάνουν και χρήμα και χρόνο στο πώς να κινηθούν ή τι πρέπει να κάνουν. Γι' αυτό εμείς καταρχάς τους καλούμε να έρχονται, να μην διστάζουν σας ειδικά στα εργατικά κέντρα. Από εκεί και πέρα όμως αυτή η προσπάθεια ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έτσι, και εμείς θα μπορούσαμε με όλες τις δυνάμεις, αυτές τις δυνάμεις τέλος πάντων που έχουμε, να τις στηρίξουμε για να προχωρήσουμε και παρακάτω. Χρειάζονται όλα αυτά, να μαζεύονται οι ανθρώποι και να αλληλοστηρίζονται. Εξάλλου και η φιλοσοφία του συνδικαλισμού αυτή είναι. Κύριε Κοκολάκη, θέλω ένα σχόλιο από εσάς, γιατί έχει συμβεί σε εργοτάξιο ξενοδοχειακής μονάδας το περιστατικό. Εγώ θα πω ότι είμαστε η μόνη χώρα πανευρωπαϊκά που δεν υπάρχει άλλος φορέας εκτός από τον ΕΦΚΑ, που πραγματικά να υπήρχε ο φορέας αυτός όσον αφορά επαγγελματικών ασθενειών και ατυχημάτων. Είμαστε πρωτοπόροι, δεν υπάρχει πουθενά αλλού να μην υπάρχει ένας δεύτερος φορέας που να καλύβει τέτοιου είδους ατυχήματα ή ασθένειες. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Εδώ που θα πούμε ότι την ευθύνη την έχουν οι εργοδότες όσον αφορά τα μέτρα και ασφάλεια. Αυτό υπάρχει στις ευρωπαϊκές χώρες. Ανάλογα κάθε επιχειρηματίας, εάν είναι σωστός ή όχι, πληρώνει την ανάλογη εισφορά σε αυτό το φορέα. Και από εκεί μετά υπάρχουν οι πόροι για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Κυρία Καράντακ, λίγο πριν σας αποδεσμεύσω και σας ευχαριστήσω ξανά. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ο άνθρωπός σας θα νιώθει απόψε πολύ υπερήφανος για εσάς, που βρήκατε τη δύναμη, είστε ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος και το γνωρίζω αυτό, που βρήκατε τη δύναμη να βγείτε στην τηλεόραση και να μιλήσετε για αυτή την τραγωδία, σεβόμενοι και τη μνήμη του συζύγου σας, αλλά σεβόμενοι και το ίδιο σας το παιδί, που είστε μαζί και ανεβαίνετε τον Γολγοθά αυτό μαζί με τους γονείς, τους συζύγους σας, τα αδέλφια και όλους τους συγγενείς και φίλους. Θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι να ξεκινήσουν άμεσα κάποιες έρευνες, να τελειώσει όλο αυτό το μαρτύριο, γιατί είναι μεγάλος σταυρός, αυτός ο Γολγοθάς. Τι έγινε, πώς έγινε, και να αρχίσουν και οι φορείς
να ξεκινήσουν να βλέπουν να μην υπάρχουν άλλα εργατικά ατυχήματα. Τα μέτρα προστασίας, το εργατικό κέντρο να αναλάβει, να ξεκινήσει από αύριο, αν τηρούνται τα σωστά τα μέτρα προστασίας. Βλέπουμε τους ανθρώπους ότι κρέμονται, λες και είναι τσίρκο, πάνω στις σιδεριές. Πολλές φορές εγώ περνάω στον δρόμο και βλέπω ανθρώπους και κρεμούνται από τις σιδεριές και κατεβαίνω από το αυτοκίνητο. Και λέω, σας παρακαλώ πολύ, τηρήστε τα μέτρα προστασίας. Σας περιμένει μια οικογένεια στο σπίτι. Σας είχε εκφράσει ποτέ ο σύζυγός σας την ανησυχία του για τους κινδύνους που υπάρχουν στην εργασία του, επειδή ήταν ένας άνθρωπος που δούλευε σκληρά, ναι, για να τα βγάλετε πέρα? Επειδή ο άντρας μου ήταν πάρα πολύ υπεύθυνος, mm-hmm, αγαπούσε την οικογένειά του και κυρίως το παιδί, ήταν πάρα πολύ προσεκτικός και υπεύθυνος. Mm-hmm. Ό,τι μέτρα προστασίας ήταν τα ατομικά του, ήταν αγορασμένα με δικά του χρήματα. Η εταιρεία που δούλευε δεν του παρέχει τίποτα. Ότι υπήρχαν κινδύνοι, αλλά ήξερα ότι ήταν ένα άτομο και υπεύθυνο και ότι ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του. Δυστυχώς εκείνη τη μέρα ήταν όλα λάθος. Και οι προσβάσεις που του δόθηκαν για να περάσει, εκεί έχασε τη ζωή του. Και ο τρόπος που ξεκινήσανε να γίνουν κάποια έργα, δυστυχώς η ευθύνη 100% ήταν και του εργοδότη και του χώρου που πήγαινε εργαστεί ο σύζυγος. Μάλιστα. Η μητέρα μου και τον είχε κάτω, γιατί εγώ εργάζομαι και ζω στην Αθήνα και κατέβαινα και αυτούς τους δύο ανθρώπους κάτω. Άρα μετά την τραγωδία αυτή η μητέρα σας έμεινε μόνη της στο Ρέθυμνο. Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Δασκαλάκη. Δεν είναι ότι σκοτώνουν έναν άνθρωπο. Και λέω ότι σκοτώνουν γιατί όλος ο κόσμος εκεί έξω αυτό λέει. Δεν είναι ατύχημα. Ατύχημα λέει το βαφτίσανε. Είναι δολοφονία. Γιατί όταν μια εταιρεία έχει 2 μήνες πριν, έχει προηγηθεί άλλο ατύχημα και δεν βάζει όλα τα φορτηγά της μέσα να τα ελέγξει, άραγε υπάρχει κάποιος δόλος. Να σας βοηθήσω πολύ οικονομικά. Η οικογένεια μέσω ΕΜΟΥ θα υποβάλει στο δικαστήριο που θα γίνει τον Ιούνιο ένσταση για τη μεταβολή του κατηγορητηρίου, διότι θεωρούμε ότι υπάρχει ενδεχόμενος δόλος από την εργοδότηρια εταιρεία, με την έννοια ότι τα προβλήματα, τα σοβαρά προβλήματα που είχε το φορτηγό, θα οδηγούσαν με βεβαιότητα τον οδηγό που θα το οδηγούσε σε τροχαίο ατύχημα και άρα και στον ενδεχόμενο θάνατό του. Αυτό κατά το ποινικό δίκαιο λέγεται ενδεχόμενος δόλος και διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Προφανώς αυτό εννοεί ο κύριος Αφράτης, απλά παρενέβηνε για να το στοιχειοθετήσω και νομικά. Κύριε Αφράτη, θέλω να σας πάω λίγο στο συναισθηματικό κομμάτι. Τι σημαίνει αυτό το σοκ για μια οικογένεια που δέχεται ένα τηλέφωνο και της λένε ότι ξέρετε κάτι, ο άνθρωπός σας, ενώ ήταν στην εργασία του, έχασε τη ζωή του. Κύριε Καλάκη, δεν δεχτήκαμε ένα τηλέφωνο. Συγκεκριμένα η εργοδότρια εταιρεία πήραν τη μητέρα μου και της είπανε ότι ο Μανώλης χτύπησε, όχι ότι ο Μανώλης πέθανε. Mm-hmm. Για να καταλάβετε, ακόμα και στην κηδεία μας λέγανε το καλύτερο φορτηγό, δηλαδή τα χειρότερα ποια είναι. Έκανα μήνυση και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Ο διορισμένος εμπειρογνώμονας από την τροχέα Αμαρίου μας λέει ότι, δηλαδή, τα ρίχνουν όλα στον οδηγό. Ότι τα ελαστικά, κοιτάξτε, φωτογραφία ελαστικών, πιστεύω ότι οδηγάτε. Εσείς πώς θα τα λέγατε αυτά τα ελαστικά, ότι είναι καλά? Γιατί ο διορισμένος εμπειρογνώμονας τα χαρακτηρίζει ότι ήταν μέτρια και δεν χρήζανε αλλαγή. Όλο αυτό το διάστημα που δίνετε εσείς, κύριε Αφράτη, μαζί με την οικογένειά σας και βεβαίως με την δικηγόρο σας αυτή τη μάχη, πιστεύετε ότι στην Ελλάδα του 2023 μπορείτε να φτάσετε στην δικαίωση? Γιατί ακούγοντας την κυρία Πούλιου νωρίτερα, εξ αρχής αυτό καταγράφηκε ως ένα τροχαίο δυστύχημα. Όχι, δεν είναι τροχαίο. Είναι εργατικό θανατηφόρο. Εγώ σας λέω τι καταγράψανε οι αρχές. Βεβαίως και συμφωνώ. Από τις αρχές καταρχήν έχουν γίνει πολλές ελλείψεις. Πολλές ελλείψεις. Δεν ζητήθηκε βιβλίο δρομολογίων. Το φορτηγό πήγε και καταστράφηκε παρουσία του διορισμένου εμπειρογνώμονα της τροχέας.
δεν ξέρει τις νομοθεσίες. Πριν κλείσουμε. Αυτό είναι παράνομο. Κύριε Αφράτη, θα κλείσω με εσάς τη σύνδεση. Συγγνώμη λίγο, να σας πω λίγο για το μήνυμα. Ναι. Αν βγείτε έξω και κάνετε ένα ρεπορτάζ 10 λεπτά για τη συγκεκριμένη εταιρεία, θα σας πει χάρχαλα. 19 Τρίτου είχε στη Σούδα στο ΒΟΑΚ φορτηγό στην ευθεία μπάταρε. Φορτηγό. Τα προσκομίζω στη δικαιοσύνη για να τη βοηθήσω στη μήνυσή μου. Και βλέποντας την έκθεση του δικού μου εμπειρογνώμη, που λέει πλήσαφώς ότι με τα τόσα προβλήματα, αν το καβαλούσε το φορτηγό, θα ζούσε, αν δεν το καβαλούσε, μου την θέτουν στο αρχείο και λαμβάνουν υπόψη του διορισμένου εμπειρογνώμονα που λέει για τα καθίσματα που ήταν ξεβίδωτα και πέσανε πάνω του, τη χαρακτηριστική κουβέντα. Δεν έκριζε, λέει, και ιδιαίτερες γνώσεις από τον οδηγό, ούτε εργαλεία για να τα βιδώσει. Σιγά μη βάλει και το χέρι στην τσέπη να τους πάρει για καινούργιο φορτηγό. Μάλιστα. Τα αφήνω λοιπόν στην κρίση σας και στην κρίση του τηλεοπτικού σας κοινού να βγάλει αποφάσεις. Κύριε Αφράτη, τι σημαίνει για σας αυτή η προσπάθεια, συναισθηματικά? Συναισθηματικά να κάνω το χρέος μου σαν αδερφός. Η τελευταία πλάκα στον τάφο του έκλεισε από το δικό μου χέρι. Οι συγκεκριμένοι υποτιθέμενοι κύριοι της εταιρείας, μέχρι τελευταία στιγμή που τον κυδεύαμε, το καλύτερο φορτηγό, δηλαδή τα χειρότερα ποια είναι. Ήρθανε, πετάξανε ένα στεφάνι στην κηδεία και σηκωθήκανε και φύγανε σαν τους κλέφτες. Περάσανε 3 μήνες και αναγκάστηκα και πήρα τη μάνα μου κλαίγοντας, γιατί δεν του είχαν βάλει τα δεδουλευμένα του. Και πήγαμε στην επιθεώρηση εργασίας. Όχι, τα βάλαμε. Και την άλλη μέρα πήγανε και τα βάλανε. Για τέτοιους υποτιθέμενους ανθρώπους. Και συγγνώμη κιόλας, γιατί παίρνω πολλά μηνύματα και μέσα σε λίγα λεπτά πρέπει να τα πω όλα. Συγγνώμη κιόλας, αλλά είναι ντροπή για την Κρήτη, για το σύνολο της Κρήτης, γιατί η Κρήτη θεωρείται η φιλοξενία, η λεβεντιά, ο τουρισμός, να έχει κάποιους τέτοιους ανθρώπους που να τις χαλάνε την εικόνα. Δυστυχώς, κύριε Αφράτη, τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν σε ολόκληρη την Ελλάδα και δεν το λέω με τη λογική να καλύψω την Κρήτη, αλλά αυτά τα περιστατικά δεν μπορούν να μαυρώνουν την εικόνα ενός ολοκληρού τόπου. Οφείλω να το πω και ως κριτικός. Ακριβώς, αυτό θέλω να πω και εγώ. Mm-hmm. Ότι είναι η εξαίρεση. Γιατί έτσι ακριβώς. Πολύ καλοί επιχειρηματίες που είναι, εντάξει, είναι υπόδειγμα. Αλλά υπάρχουν και χειρότεροι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας ευχηθώ να φτάσετε πραγματικά στη δικαίωση, γιατί το αξίζει η μνήμη του αδελφού σας. Κυρία Πούλιου, σας ευχαριστώ και εσάς για τη βοήθεια και τις μονικές σας συμβουλές. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ που σας άκουσα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.